Τώρα να πούμε ότι υπήρξαν δηλώσεις του καγκελαρίου Σόλτς μετά τη λήξη της Συνόδου. Είπε ότι θα υποστηρίξουμε όσο είναι δυνατόν την Ουκρανία. Είναι απόλυτα απαραίτητο, λέει, να στείλουμε ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι θα εναντιωθούμε στη βαρβαρότητα της ρωσικής επίθεσης και θα στηρίξουμε την Ουκρανία. Πρέπει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν την Ουκρανία και θύμισε ότι η Γερμανία έχει δώσει 28 δις. Κλείνοντας, να πω ότι πριν λίγο έγινε γνωστό από τη Στατιστική Υπηρεσία ότι η Γερμανία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 1.650.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και μικρά παιδιά, αφού οι άντρες πολεμούν στο μέτωπο.